Κύριε Σιντιχάκη, ο λόγο σε εσά. Ποιε είναι οι εκτιμήσει σα, αν θα μπορέσει η κυβέρνηση να πετύχει την απόλυτη πλειοψηφία στην ψηφοφορία για την συμφωνία των Πρεσπών. Προφανώ δεν μπορούμε να παίξουμε το ρόλο του μαντίου των Δελφών. Εκτήμηση ούτε κάνουμε. χαρτορίχτρες μπορούμε να γίνουμε, κάνουμε αλλά εδώ. ούτε και συμμετέχει το ΚΚΕ σε αυτό το αλυσβερίσι, το άθλιο αλυσβερίσι του τελευταίου χρονικού διαστήματος mm -hmm. με τις μεταπηδήσεις βουλευτών από το ένα κόμμα στο άλλο. Το ΚΚΕ 15 βουλευτέ είχε όταν ξεκίνησε αυτή η θητεία, 15 βουλευτέ έχει τώρα, 15 βουλευτέ θα έχει λίγοντας τη συγκεκριμένη θητεία, όποτε και αν γίνουν εκλογέ. Και φυσικά προσδοκά να αυξήσει τι κοινοβουλευτικέ του δυνάμει και τα ποσοστά στι επερχόμενε εκλογέ, στο σύνολο των εκλογικών αναμετρήσεων, βουλευτικέ, ευρωεκλογέ, τοπικέ, περιφερειακέ. Mm -hmm. Κοιτάξτε, αν ναι, ήταν χθε έγινε μία συζήτηση που προφανώ αυτό ο σκυλοκαυγά που υπάρχει όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ε, 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 έδωσε μια κορύφωση αυτό ο σκυλοκαυγά. Και ξέρετε, όσο πιο πολύ ταυτίζονται τα κόμματα μεταξύ του, τόσο πιο πολύ θέλουν να παρουσιάσουν τι ε, διαφορές διαφορέ στα πλαίσια ενό τέτοιου καυγά. Αυτό φάνηκε εχθέ. Εμεί καταψηφίσαμε χθε την κυβέρνηση για πολύ συγκεκριμένου λόγου καταψηφίσαμε γιατί την υπερψήφισαν πριν έρθει η ψήφο εμπιστοσύνη στη Βουλή, το ΝΑΤΟ, οι Αμερικανοί, η Μέρκελ, η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Δεν έχει περάσει κυβέρνηση που, ε, ε, όσο θυμάμαι τουλάχιστον εγώ, που ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή η κυβέρνηση Ζανέλ, να μην έχει πάρει τα περισσότερα ευχαριστήρια από τους νατοϊκούς Αμερικάνους, από τον Τραμπ, αυτόν τον ακροδεξιό, τον ε, ε, ε. τα λοιπά, ε. να έχει πάρει ε. τα ευχαριστήρια. Ε. Φτάνει ο Αμερικάνος πρέσβης στην Ελλάδα να χαρακτηρίσει την Ελλάδα ως ο Μεντεσέ για την προώθηση των γεωπολιτικών συμφέροντων. Πέστε μου σας παρακαλώ, μπορεί να χαρακτηρίζεται αυτή η κυβέρνηση ως αριστερή κυβέρνηση. Ε. Έχει χαθεί το μέτρο προσφέρουν τις χειρότερες υπηρεσίες στο λαό. Έχουν εξαπατήσει και τον εξαπατούν κατ' εξακολούθηση το λαό με υποσχέσεις ότι δίθεν έρχονται καλύτερες μέρες. Εδώ εσάς, έχουν σημαντική... προσυμφωνήσει μέτρα, μέτρα αντιλαϊκά μέτρα, το 2019 40.000 πληστηριασμοί. Τα επόμενα 2-3 χρόνια άλλες 150.000 πληστηριασμοί. Φόροι, χαράτσια, ένα δισεκατομμύριο φόροι για το 2019, άλλοι τόσοι για το 20, για το 21 πρωτογενή πλεονάσματα ματωμένα που θα βγουν από τι τσέπε του ελληνικού λαού. Πείτε Άρα... μου λίγο για να μείνουμε στι πρέσπε. Η ρηματική διακίνωση αλλάζει κάτι για εσά. Ακούστε με να σα πω. Δεν θα παίξουμε ούτε με τι λέξει. Ούτε με τα διπλωματικά ρόλο. κείμενα, ούτε με τι ρηματικέ διακοινώσει. Το ΚΚΕ προφανώ θα την καταψηφίσει αυτή τη συμφωνία των για πολύ συγκεκριμένου λόγου. Mm. Δύο συγκεκριμένου λόγου τους οποίους βέβαια, για τους οποίους λόγους δεν κάνει αναφορά καμία άλλη πολιτική δύναμη. Ο πρώτος λόγος είναι για τον ΝΑΤΟ. Γιατί γίνεται η συμφωνία. Γίνεται γιατί η, η, ο ΣΥΡΙΖΑ ε, αισθάνεται ε, ε, διεθνιστής, ο, ε, διεθνιστικό κόμμα και θέλει να κάνει συμφωνία με τους γειτόνους. Γιατί αυτά διακινούν τώρα στι τηλεοράσει και τα λοιπά, ότι ω διεθνιστικό κόμμα ήθελε να επιλύσει το θέμα των, ε, με, με του γείτονε. Όχι. Είναι κάθε εντολή των Αμερικανών διότι πρέπει να δημιουργηθούν οι προποθέσει να διεσδίσουν οι Αμερικάνοι στα Δυτικά Βαλκάνια. Αμέσω μετά την επίλυση του σκοπιανού ζητήματο έρχεται η Σερβία και το Κωσυφοπαίδιο. Είναι σε εξέλιξη μεγάλη Αλβανία, που σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο εξυπηρετούνται, προωθούνται καλύτερα τα αμερικανονατοϊκά σχέδια και τα σχέδια των Ευρωπαίων υπεριαλιστών στα πλαίσια μιας κόντρας, μιας διαρκού αντιπαράθεση με τη Ρωσία για το ποιο θα ελέγξει τα Δυτικά Βαλκάνια, να έχει πρόσβαση στην Μεσόγειο, στο Αιγαίο, στην Ανατολική Μεσόγειο. Mm -hmm. Αυτό είναι το παιχνίδι που παίζεται. Και το δεύτερο, βέβαια, για το οποίο το ΚΚΕ θα καταψηφίσει αυτή τη συμφωνία είναι το γεγονό ότι εμπεριέχει το, πνευ... το, το πνεύμα του, το, το σπέρμα του αλυτρωτισμού. Κοιτάξτε, γλώσσα, μακεδονική γλώσσα. Να. Μακεδονική θαγένεια. Προσέξτε, αυτά τα... μπορεί η ηθαγένεια να μην ταυτίζεται με την εθνότητα. Μακεδονική γλώσσα, μακεδονική εθνότητα και τα δύο μαζί. Σε σύγχρονα, ε, σε σύγχρονα κράτη που βασίζονται σε εθνοκρατική συγκρότηση, συνιστούν εθνότητα. Mm -hmm. Επιτρέψτε μου. μάλιστα. Κάτι το οποίο το κρύβουν. Πείτε μου που αν αυτό Ναι. Ότι οι Αμερικάνοι και το ΝΑΤΟ τι θέλουν. Θέλουν κρατήδια, απόλυτα ε, διαχειριζόμενα, απόλυτα ευάλωτα, έτσι ώστε να αναπτύσσονται εθνικιστικέ διαιρέσει, οι διεκδικήσει εκατέρωθεν, όχι μόνο από την πλευρά των Σκοπίων για την Ελλάδα, αλλά και από την πλευρά των Ελλήνων προς, προς τα εκεί, να είναι σε μια συνεχή αστάθεια τα Δυτικά Βαλκάνια, να επαναχαράσονται τα σύνορα, και το έχουμε ζήσει κατά το παρελθόν, και δεν μπορεί το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί να είναι παράγοντα ασφάλεια και σταθερότητα. Mm -hmm. Γιατί αυτοί ματοκύλησαν την Ιγκοσλαβία, αυτοί δημιούργησαν το Κυπριακό, αυτοί έφεραν τη δικτατορία στην Ελλάδα, αυτοί γκρίζαραν το Αιγαίο πριν απ' όλα, βάζοντα δύο λαού, τον Τούρκικο και τον ελληνικό λαό, να τσακώνεται μεταξύ του, γιατί θέλουν να εξυπηρέτησουν και οι Τούρκοι, η αστική τάξη τη Τουρκία και η αστική τάξη τη Ελλάδα, τα δικά του συμφέροντα για λογαριασμό πάντα των Αμερικανών. Πείτε μου αν θα, δηλαδή. θα δώσετε το παρόν στο συλλαλητήριο για να πάω στον κύριο Γεωργιάδη. Ακούστε με να σα πω. Το ΚΚΕ είναι κόμμα αρχών. Έχει πολύ συγκεκριμένη αντίληψη, πολύ συγκεκριμένη θέση για όλα αυτά τα ζητήματα. Δεν θα ταυτίσουμε του οργανωτέ. Αυτών των συναλλητηρίων και τη Κυριακή αλλά και των προηγούμενων, mm -hmm. με την ε, αγανάκτηση ενός κόσμου, με τη θέληση έτσι, ενός κόσμου να διεκδικήσει, θεωρώντα του με αυτόν τον τρόπο, να διεκδικήσει ένα κομμάτι που θεωρεί ότι είναι ελληνικό. Προφανώ και διαφωνούμε, αλλά δεν ταυτίζουμε αυτόν τον κόσμο που θα κατέβει στο συναλλητήριο. Εμεί λέμε σε αυτόν τον κόσμο να βγάλει συμπεράσματα για το εξή γεγονό. Ότι ενώ το ΝΑΤΟ κρύβεται πίσω από αυτή τη συμφωνία, κανεί μιλάει. Προσέξτε, ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ. Ούτε μέχρι και τη Χρυσή Αυγή. Αν παρατηρήσατε, μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και έξω από αυτό, κανένα δεν μιλάει για το άρθρο 2. Μόνο το άρθρο 7. Ιθαγένεια, γλώσσα. Και πάνω εκεί τώρα γίνεται η κόντρα και η αντιπαράθεση. Μα το ουσιαστικό είναι το άρθρο 2. Mm -hmm. Γιατί λοιπόν δεν λέει κανένα τίποτα. Αυτό ο κόσμο λοιπόν που θα κατέβει στα συλλαλητήρια να. πρέπει να τα έχει υπόψη του όλα αυτά. Και φυσικά σε όποιε εκλογέ έρθουν αμέσω το επόμενο διάστημα. Να στηρίξει το ΚΚΕ, ναι, όχι μόνο ναι, να από άποψη ναι. σοβαρότητα και σταθερότητα, αλλά γιατί είναι δύναμη ανατροπή, mm -hmm. είναι δύναμη αποτροπή των όποιων σχεδίων τη κυβέρνηση των Αμερικανών και των Ευρωπαίων. Διότι αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι λίγο συμμαχία. Αυτό το ΝΑΤΟ έχει ματοκυλήσει λαού και λαού σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και αυτή η κυβέρνηση, όπω και οι προηγούμενε, του ξεπλένουν μια χαρά. Είναι το καλύτερο λοιπόν, Πώ βλέπετε τι πολιτικέ εξελίξει, το κλίμα να διαμορφώνεται από εδώ και στο εξή, κύριε Σιντιχάκη. Κοιτάξτε, η ψήφο εμπιστοσύνη εχθέ. Το γεγονό ότι όλοι παρευλάπτουν αυτέ τι μέρε από τη χώρα μα, Μέρκελ, Μοσκοβισή, ε, στο Ότελμπερ και δηλώσει σε σχέση με τι πρέσπε και τι καλέ κουβέντε για την Ελλάδα και Αμερικανοί, το ΝΑΤΟ, δείχνει ότι αυτή η κυβέρνηση έχει την έγκριση, έχει τη στήριξη όλων αυτών που μακελεύουν λαού, που, εκμετα... που ε, εκμεταλλεύονται του λαού, που διαμορφώνουν αντιλαϊκέ διρεκτίβε και τι εφαρμόζουν οι ελληνικέ κυβέρνησει και πάει λέγοντα. Mm -hmm. Άρα λοιπόν. Αυτή η κυβέρνηση, μάλλον κυβέρνηση πλέον ΣΥΡΙΖΑ, έχει στην ατζέντα της να ολοκληρώσει το σύνολο της βρώμικης δουλειά που έχει αναλάβει εξ αρχή. Που είναι τι. Αφενός να ολοκληρώσει τη βρώμικη δουλειά με τα Δυτικά Βαλκάνια με τις πρέσπες και το δεύτερο, μέσα στα πλαίσια της ε, ε, μεταμνημονιακής αξιολόγησης, αρχές του Μπάρτι είναι το Eurogroup, mm -hmm. θα υπάρξουν και νέα μέτρα σε βάρος του λαού που αυτά έτσι καλώς έχουν προ, προνομοθετηθεί, αλλά θα βγουν, από το, βούρνο, από το φούρνο, από μικροκυμάτων και θα σερβιριστούν στο λαό, που είναι πολύ συγκεκριμένα. Αύξηση της φορολογίας, αύξηση των, χαρατσιών, μείωση του αφορολόγιου από το 8600 στα 5600 και την ίδια στιγμή μια κυβέρνηση η οποία κοροϊδεύει ασύστολα, επαναλαμβάνω, ασύστολα τον ελληνικό λαό, Δίδοντά του τι, μία αύξηση του κατώτατου μισθού των 20, των 30 ευρώ, δηλαδή μία φρατζόλα την ημέρα, η οποία φυσικά θα εξανεμιστεί με τη μείωση του αφορολόγητου, με την αύξηση των αντικειμενικών αξιών, με την αύξηση των χαρατσιών και των φόρων. Θα δεινοπαθήσει ο λαό για πάρα πολλέ δεκαετίε μπροστά, γιατί θα πληρώνει ΕΣΑΗ τα ματωμένα πρωτογενή πλεονάσματα, για λοιπόν. τα οποία χαίρεται η κυβέρνηση. Προσέξτε, χαίρεται η κυβέρνηση. Για το μακεδονικό, θα ήθελα να πω το εξή. Ότι το ΚΚΕ δεν άλλαξε ποτέ θέση από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν όλοι έτρεχαν και έλεγαν η Μακεδονία είναι μία και ελληνική στα εθνικιστικά συνταλλητήρια της Θεσσαλονίκη, μηδενό εξερουμένου, πλην κομμουνιστικού κόμμα, πλην λακεδαιμονίων, αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, έτσι, σήμερα το ΚΚΕ επιβεβαιώνεται και επαληθεύεται με την θέση που είχε εκφράσει από τότε. Λέει δηλαδή, ότι το πρόβλημα δεν είναι η ονομασία. Γι' αυτό και υιοθετούμε το ζήτημα της σύνθετης ονομασίας. Ε. Το ζήτημα είναι... Το ζήτημα είναι ε, ότι προφανώς αυτά πρέπει να διασφαλιστούν και στο Σύνταγμα να μην ε, αναγνωριστεί η μακεδονική γλώσσα, να μην αναγνωριστεί η μακεδονική εθνότητα και φυσικά οι δύο λαοί από μόνοι τους να καθορίσουν τις τύχες τους. Δεν θα τις καθορίσουν. Ούτε οι ξένοι προστάτε, ούτε, ούτε οι Αμερικάνοι, ούτε το ΝΑΤΟ, ούτε και ξεχαστήκα. οι Ευρωπαίοι. Συμβαίνει κάτι τέτοιο <laughs> σήμερα, Όχι. Διαφωνούν σε αυτό τα υπόλοιπα κόμματα. Όχι μόνο δεν διαφωνούν, είναι θέση. αλλά αυτή είναι η κοινή του στρατηγική σήμερα για την οποία προσέξτε. Παρόλο που του προκάλεσα στον πρώτο κύκλο, κανένα δεν βρήκε να πει τελικά το, για το άρθρο 2 διο... διαφωνούν ή συμφωνούν. Αυτή είναι η ουσία του ζητήματο. Ελάτε να κλείσουμε τον κύριο yes. Γιάννη. Άρα λοιπόν, το ΚΚΕ με σοβαρότητα, με ειλικρίνεια αντιμετωπίζει, βλέπει τον, τον λαό στα μάτια και του λέει: Έρχονται δύσκολα και στην οικονομία και στη διεθνή σκηνή. Στη γειτονιά μα. Πιθανά ένα υπεριαλιστικό πόλεμο είναι ορατό. Ο λαό λοιπόν πρέπει να αποτρέψει το οποιοδήποτε ενδεχόμενο ενό υπεριαλιστικού πολέμου, να αποτρέψει τα αντιλαϊκά μέτρα, τη βαρβαρότητα αυτού του συστήματο και να ακολουθήσει ένα δικό του δρόμο, αξιώνοντα τι, Να πάρει πίσω αυτά που του πήραν όλα mm -hmm. τα προηγούμενα χρόνια, στα χρόνια τη κρίση.